Επιστρέψαμε κυρίε και κύριοι. Σκάι Πάτρα 89,4 και η εκπομπή Σημείο Εχμή. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιό μα τον υποψήφιο βουλευτή με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών και Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξη, τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Αγγελόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα στου ακροατέ, καλησπέρα και σε εσά. Ε, εύχομαι προσωπική επιτυχία στι εκλογέ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, καλό αγώνα, καλή δύναμη. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε την ε, συνέντευξή μα ε, να μα πείτε ένα μείνει βιογραφικό για να ξέρει ο κόσμο, όσοι δεν ξέρουν μάλλον για να το θέσω καλύτερα, με ποιον ε, μιλάμε. Κοιτάξτε, νομίζω θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια εμπλοκή στην ε, τοπική αυτοδιοίκηση, στην αυτοδιοίκηση γενικότερα, ε, πρώην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τώρα στην ε, περιφέρεια Δυτική Ελλάδο, ε, θεωρώ ότι ε, ε, υπάρχει μία γνώση τη των πολιτών για την δική μου παρουσία. Παρά τα αυτά όμως ε, θεωρώ ότι πρέπει να σας να υπενθυμίσω σε όλους ότι όλα αυτά τα χρόνια, κατά κύριο λόγο, η ενασχόλησή μου στον, στην αυτοδιοίκηση είχε να κάνει με τα θέματα ανάπτυξη. Είτε θέματα προγραμματισμού, διαχείριση κοινοτικών πλαισίων, ε, διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ε, επιτροπέ παρακολούθηση και όλα αυτά τέλο πάντων που, αν θέλετε, ε, μέσα, από τα, μέσα από, τις τι πηγέ που τελευταία η αυτοδιοίκηση μπορεί να αντλεί Άρα λοιπόν ε, η εμπλοκή μου ε, παλιότερα ήταν και στα θέματα παιδεία, βέβαια, ω νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Ε, η εμπλοκή μου έχει να κάνει με καθαρά αναπτυξια... το καθαρά αναπτυξιακό κομμάτι τη ε, περιφέρεια Δυτική Ελλάδο. Μάλιστα. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την εξή ερώτηση. Γιατί οι πολίτε τη Πάτρα και τη Αχαία να επιλέξουν το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών και όχι, παραδείγματο χάρη, το ΠΑΣΟΚ ή κάποιο άλλο ε, κόμμα, για ποιου λόγου λέτε στου πολίτε, ψηφίστε μα. Μάλλον θα πρέπει να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση, γιατί είναι γεγονός ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια, έτσι, ένα μπλέξιμο, θα έλεγα, στον κόσμο, ένα μπλέξιμο στους πολίτες, οι οποίοι αν θέλετε βρίσκονται στον ευρύτερο κεντροσοσιαλιστικό χώρο, θα έλεγα, ή αριστερό χώρο. Εγώ θέλω να πω καταρχήν και να είμαι και ξεκάθαρος σε αυτό και απόλυτο σε αυτή την απάντηση, σε αυτή την ερώτηση που μου δώσατε, ότι το Πασόκ τη 3η Σεπτεμβρίου του 1974 δεν πρόδωσε κανέναν. Να αρχίσουμε από αυτό και να είναι η βάση, αν θέλετε, τη απαντήσεω. Αντίθετα, όμω, θα σα έλεγα ότι προδόθηκε από πολλού που κλήθηκαν να το υπηρετήσουν σε όλα τα επίπεδα τη τελεχειακή του πυραμίδα. Και αυτή είναι μια προσωπική άποψη, όπου εκτιμώ μετά από την επικοινωνία που έχω τον τελευταίο καιρό με πάρα πολλοί κόσμο, συμφωνούν μαζί μου. Η σημερινή πολιτική ηγεσία, λοιπόν, θέλω να πω του Πασόκ, στα μάτια τη μεγάλη πλειοψηφία των παλιών ψηφοφόρων του, δεν έχει καμία σχέση με τι αρχικέ του διακηρύξει. Στη λογική του δεν υπάρχει βέβαια σε καμία περίπτωση έννοια του κινήματο, είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Ένα αστικό, θα το έλεγα εγώ, δημιούργημα που εξυπηρετεί κάποιο. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε διάσπαση, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη σε καμία περίπτωση και υπήρχε ένα ξεκαθάρισμα θα έλεγα. Στο κίνημα λοιπόν δημοκρατών προς σοσιαλιστών, πλέον νομίζω ότι μπορούν να βρουν στέγη όσοι πιστεύουν ακόμα πως είναι δυνατός ο μετασχηματισμός της ελληνικής κοινωνίας με βάση τις αρχές και τις αξίες του σοσιαλισμού, με τις νίκες και επιτυχίες του, με τις ήττες και τις αστοχίες του που δεν το χρησιμοποιούν αν θέλετε σαν περίβλημα για το πολιτικό τους βόλεμα σε καμία περίπτωση. Όσοι λοιπόν αναζητούν χώρο συλλογική δράση, θα έλεγα, θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή άσκηση τη πολιτική και δεν αρκούνται στην ανατετραετία εκπροσώπησή του από επαγγελματίε τη πολιτική, νομίζω ότι έχουν ρόλο στο κίνημα ε, του Γιώργου του Παπανδρέου. Ένα κίνημα το οποίο δεν ε, έχει εμπλακεί με ζάπια ή με τσαμπουκάδες ή ζουρνάδε ή νταούλια ή δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Ε. Ένα κίνημα το οποίο θέλω να πιστεύω και γι' αυτό συμμετέχω. Ε, δεν ήταν εύκολη και η δική μου η απάντηση, αν θέλετε, στη συμμετοχή. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί να συγκεντρώσει όλους αυτούς τους υγιούς πολίτες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να σκέφτονται διαφορετικά την επόμενη μέρα και να μην μένουν μίζερα στον καναπέ τους ε, και να απολαμβάνουν ό,τι τους προσφέρεται. Κατ' επέκταση του προηγούμενου ερωτήματος να ρωτήσω γιατί ε, οι πολίτες να επιλέξουν εκτός από το κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου και όσοι το επιλέξουν Γιώργο Αγγελόπουλο και όχι ε, κάποιον ε, άλλο συνυποψήφιό σας. Είναι και λίγο προσωπική η ερώτηση Καφεβώς. που μου κάνετε αν Καφεβώς. θέλετε. Ε, θα προσπαθήσω να, να απαντήσω αν θέλετε σε δύο φάσεις, σε δύο επίπεδα. Ε, το πρώτο αν θέλετε θα είναι ένα, το πολιτικό επίπεδο όπως μπορώ να πω. Και θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά έχω, έχω χτίσει, έχω δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, που πράγματι είναι γεγονός ότι δεν έχω κανένα παράπονο απέναντί τους και θέλω με την ευκαιρία να του ευχαριστήσω δημόσια για τη στήριξη που έχω από τους πολίτες μέχρι στιγμής. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε κερδίσει, το έχω κερδίσει μαζί τους αν θέλετε. Είναι μια σχέση θα έλεγα αυτοδιοικητικής πορείας και σχέση εμπιστοσύνης. Ε, δεν χάιδεψα αυτιά, ξέρετε, κύριε Κογκόλη, μέχρι στιγμής. Ε, όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή προσπάθησα να είμαι ε, ο Γιώργος ο Αγγελόπουλος αυτός που ξέρουν Αλήθεια. και αυτό αυτός θέλω να συνεχίσω δεν θέλω να είμαι κάτι διαφορετικό την επόμενη μέρα άρα λοιπόν υπερασπίζοντα υπερασπίζοντας όλα αυτά τα χρόνια όπως είπα και στην αρχή την αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή μου θέλω απλά από την κοινωνία με αυτή μου την πρωτοβουλία να με αξιολογήσει και να με συγκρίνει αν θέλετε να με κρίνει στην συνέπεια λόγων και πολιτικών, στη συνέπεια του τρόπου ζωή μου και των αξιακών μου αναφορών, αν θέλετε. Ε, τώρα λοιπόν, όσο αφορά την ε, αν θέλετε πλευρά της προσωπικής, το γιατί πήρα την απόφαση ε, αυτή την περίοδο, νομίζω ότι η προσωπική μου πορεία όλα τα χρόνια στο χώρο της αυτοδιοίκησης ε, προσδιορίζεται από μια τέτοια σχέση που εκτιμώ ότι ήρθε ο κατάλληλο χρόνος που μου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσω πράγματα για την περιοχή ε, μέσα από ένα άλλο μετερίζει, την κεντρική πολιτική σκηνή, το κοινοβούλιο. Ε, κάτι που το έχω κάνει σε πολύ, έτσι, αν θέλετε, με, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον ε, αυτοδιοικητικό τομέα που ήμουν μέχρι στιγμή. Άρα λοιπόν, ε, συνοψίζοντα, για αυτού του λόγου θεωρώ. Ε, μάλλον για τους λόγους πιστεύω ότι πρέπει να με επιλέξουν και θεωρώ ότι είναι μια, από την πλευρά μου μια εντελώ συνειδητή επιλογή. Αν θέλετε, θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και από του πολίτε ε, τη Αχαία. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου εν ολίγη. Να... το και έτσι. Ακριβώ. Ε, θα ήθελα, ω νέο άνθρωπο, ε, με νέε αντιλήψει, να μου πείτε ε, με δύο φράσει ή και περισσότερε, αν θέλετε, τι λέτε στου νέου μα, στου νέου τη Πάτρα, στου νέου τη Αχαία και τη Δυτική Ελλάδα που πραγματικά στενάζουν. Δεν υπάρχουν δουλειέ. Δεν υπάρχει εργασία για κανέναν. Δεν μπορούν να ζήσουν. Ποιο είναι το μήνυμά σα, Αισιοδοξία? Κοιτάξτε, είμαι γενικό άνθρωπο, ο οποίο είμαι αισιοδοξό. Ποτέ μου δεν, αν θέλετε, έμεινα πίσω στην όποια διεκδίκηση, στην όποια εποχή. Άρα λοιπόν, αυτό που μπορώ να πω στου νέου είναι προφανώ ότι πρέπει να είναι αισιοδοξοί. Οι νέοι μα, ξέρετε, είναι η πιο ομορφωμένη γενιά που υπήρξε ποτέ στη χώρα. Άρα εκ των πραγμάτων μπορούν να διεκδικήσουν πράγματα αρκεί να πιστέψουν στη ζωή τους, να πιστέψουν στον εαυτό τους. Και αυτό που λέω και στα παιδιά μου βεβαίως, γιατί και τα παιδιά μου είναι σε τέτοια ηλικία που αναζητούν εργασία, μετά από τα πανεπιστήμια και όλα τα υπόλοιπα, τους λέω ότι αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να επενδύσουν στον εαυτό τους και, ό, και όχι σε οτιδήποτε άλλο. Όμω, για να επενδύσουν και αυτά τα παιδιά, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και εμεί οι οποίοι διαχειριζόμαστε, αν θέλετε, κάποια πράγματα σε σχέση με το μέχρι στιγμή αυτοδιοικητικό κομμάτι που σα έλεγα και βέβαια στην κεντρική πολιτική σκηνή, όποιο βρίσκεται, και αν επιλέξει ο πολίτη τη Αχαΐας ξαναλέω, να είμαι και εγώ ένα από αυτού. Πραγματικά, του ευχαριστώ εκ των προτέρων και νομίζω ότι η υπόσχεση που έδωσα προηγουμένω να μείνω αυτό που ξέρουν θα είναι να ξέρουν ότι θα είναι δεδομένη. Άρα λοιπόν για να του στηρίξουμε του νέου, θα πρέπει να μην έχουμε κλειστά πανεπιστήμια, παράδειγμα τους χάρη. Έτσι, να είμαστε λίγο πιο σοβαροί με, το, με τον ακαδημαϊκό χώρο ω ε, κράτος, κράτο, να μην ε, αν θέλετε διώχνουμε τον κόσμο έτσι ευχάριστα γιατί πρέπει να κλείσουμε τα νούμερα αναφέρομαι στα πανεπιστήμια και στους εργαζόμενους που υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα να επενδύσουμε και εγώ ξέρετε ότι έχω μια άμεση σχέση με, την, με το κομμάτι των, της ε, έρευνας, της καινοτομία. έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες στην περιφέρεια ε, είμαι μέλος του επιστημονικού πάρκου της Πάτρας μέλος του διοικητικού συμβουλίου άρα εκεί έχουμε δώσει μια μάχη και πράγματι έχουμε κερδίσει τον χαρακτηρισμό της περιοχής μας ως τρίτος πόλος καινοτομία και έρευνας σε επίπεδο χώρας. Κατά συνέπεια λοιπόν η μία κατεύθυνση είναι αυτή η δεύτερη κατεύθυνση είναι να στηρίξουμε λίγο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή Υπάρχουν επιχειρηματίε σήμερα που στενάζουν και νομίζω ότι είναι κατανοητό από όλου και ξέρουμε όλοι τέλο πάντων σε ποιο βαθμό υπάρχει η δυσκολία σήμερα στην επιχείρηση. Εμεί λοιπόν και ω περιφέρεια μέχρι στιγμή είχαμε μια τέτοια πρωτοβουλία που δεν έχει ξαναγίνει από αυτό αυτοδιοικητικό φορέα να στηρίξει μικρομεσαία επιχείρηση. Πήραμε τέτοια πρωτοβουλία, είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Πράγματι, πήγε πολύ καλά ένα τέτοιο πρόγραμμα και βεβαίω νομίζω ότι μπορούμε με αυτή τη λογική και πάντα με, τον, με, τη, με τη γνώμη. Με, με με γνώμονα, αν θέλετε, την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση τη κοινωνία από τι νέε γενιές, να του τραβήξουμε έτσι κοντά μα, ούτω ώστε να έχουν μια καλύτερη μέρα. Πάντω, επειδή αναφερόμαστε στου νέου, ήταν και κατά κάποιο τρόπο καταγγελία του κ. Πανδρίου, γιατί εκατοντάδε χιλιάδε νέοι αποκλείστηκαν από τι εκλογέ τη 25η Ιανουαρίου. Μα δεν είχε δίκιο. Δηλαδή. Να σας πω κάτι, όταν ένα τέτοιο μεγάλο ποσοστό ας πούμε 18 ετών νέων ανθρώπων, δηλαδή αυτών των παιδιών που πραγματικά ονειρεύονται τη ζωή τους, αυτοί που πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να, την ονειρευτούν, να ονειρευτούν τη ζωή τους αν θέλετε και να κάνουν σχέδια, τους αποκλείουμε σε μια τέτοια δύσκολη καμπή, σε μια τόσο πολύ δύσκολη περίοδο να εκφραστούν πολιτικά και μετά να βγαίνουμε και να λέμε ότι έχουμε παράπονο ότι δεν συμμετέχουν οι νέοι μας. Εδώ, εδώ πρόκειται περί νομίζω πολύ μεγάλης αστοχίας στην προκειμένη περίπτωση από Κυβερνήσεω. Ε, νομίζω σωστά ο πρόεδρό μα ο Γιώργο Παπανδρέου έβαλε αυτό το ζήτημα. Άλλωστε υπερθυμάτισαν πάρα πολύ γι' αυτό και νομίζω ότι ήταν μια λανθασμένη στιγμή, αν θέλετε. Η εντύπωση που δίδατε στην Πάτρα από τι εμφανίσει των στελεχών του Γιώργου Παπανδρέου, αυτή η μαζικότητα που υπάρχει στο κίνημά σα σε επίπεδο δυτική Ελλάδο, πιστεύετε, ξέρετε μάλλον, εάν υπάρχει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αδιαμφισβήτα το ποσοστό σα εδώ θα είναι υψηλό. Δεν ξέρω αν θα είναι υψηλότερο από το Πασόκ. Στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται το ίδιο. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω καταρχήν σε καμία περίπτωση στη λογική του πόσο ποσοστό θα πάρει το... το κίνημα του Γιώργου του Παπανδρέου, πόσο ποσοστό θα πάρει το Πασόκ και όλα τα υπόλοιπα. Εμεί, ε, και εγώ προσωπικά τουλάχιστον ω υποψήφιο στο κίνημα ε, Δημοκρατών Σοσιαλιστών, εκτιμώ ότι το συγκεκριμένο κίνημα μπορεί να εκφράσει ε, τον σοσιαλοαριστερό χώρο, θα έλεγα εγώ, και έτσι τον προσδιορίζω, αν θέλετε ο οποίο σε καμία περίπτωση ας πούμε, δεν είναι ένα χώρο συντηρητικό, δεν είναι μια προσέγγιση συντηρητική. Γιατί ξέρετε, είμαι και από του ανθρώπου που πιστεύω ότι μέχρι στιγμή είχαμε μια κυβέρνηση η οποία είχε μια συντηρητική πορεία. Αν θέλετε, κατά την προσωπική μου άποψη, και μια αριστερή κυβέρνηση θα είναι συντηρητική η πορεία τη εκ των πραγμάτων. Άρα λοιπόν το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου του Παπαδρέου έρχεται για να εκφράσει αυτό τον κόσμο που δήλωνε μέχρι χθε άστεγο, που δήλωνε μέχρι χθε προβληματισμένο, που δήλωνε, αν θέλετε, δεν έχει και νόημα να ασχολούμαι με την πολιτική για του πολιτικού. Όλου αυτού δηλαδή που έχουν μια ανησυχία και αισθάνονται ότι πρέπουν, πρέπει να έχουν ένα ένα, ένα, μια διαφορετική ημέρα στη ζωή του και Ήταν... μια διαφορετική προσέγγιση. Ήταν πατερίτσα τη δεξιά το Πασόκ, θεωρείτε. Σε μεγάλο Όπως βαθμό, είπε. ναι. Ξεκάθαρα, απόλυτα. Άρα από ό,τι κατάλαβα, ο προδευτικός, ο σοσιαλιστικός αριστερό χώρο, ο κεντρο χώρο, ε, οι πολίτε του δεν εκφραζόταν από κάποιο κόμμα. Έρχεται ο Γιώργο Παπανδρέου για να εκφράσει όλου αυτού του πολίτε. Σα είπα και προηγουμένω πώ εγώ εκτιμώ τη συντηρητική προσέγγιση που η, η, η πολιτική ζωή τη χώρα μέχρι στιγμή είχε, και σα είπα ότι και. Πάλι εγώ προσωπικά μια, από μια αριστερή κυβέρνηση πάλι συντηρητική προσέγγιση περιμένω, δεν περιμένω κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ανασκουμποθούμε και να βρούμε τις δυνάμεις αυτές οι οποίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να μπορούμε να δούμε διαφορετικά τη χώρα μας. Γιατί ε, ξέρετε κάτι, ξεκίνησε το 2009 με το 2000, με, έως το 2011 μια περίοδο με πρωθυπουργό τον Γιώργο τον Παπανδρέου για μεταρρυθμίσεις. Οι οποίε δεν είναι λίγε, είναι πάρα πολλέ. Πραγματικά, δηλαδή, νομίζω ότι εκεί μπορεί να απαριθμίσει μία σειρά μεταρρυθμίσεων, οι οποίε στη συνέχεια δεν συνέχισαν, δεν ξέρω γιατί. Για η πολλούς ευθύνη, ένα είναι. Η ευθύνη, το το διάβγει. Όχι, δεν είναι ένα. Δεν το, είναι το, ένα. το καλύτερο εννοώ, όχι ε, ε, ένα. Ε, το, η διάβγεια είναι ένα κομμάτι το οποίο, όπω ε, πολύ σωστά λέτε, πήρε και έτσι μια πολύ μεγάλη έτσι, δημοσιότητα. Και όντως είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο πραγματικά έτυχε και τη ε, επιβραβεύσεως από πάρα πολλές άλλες, ε, αν θέλετε, ε, σε διεθνές επίπεδο υπηρεσίες. Όμως δεν είναι μόνο το διά, η Διάβγεια, είναι ο Καλλικράτης. Mm. Τον Καλλικράτη, τον οποίο υπηρετώ εγώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ε, είναι μια καινοτομία στην αυτοδιοίκηση. Δεν έχει τολμήσει άλλος. Ε, τον να ακούγαμε, ας πούμε, θα σας έλεγα εγώ, περίπου 7-8 χρόνια πριν. Από το δεν, τέσσερα, τόλμησε, ναι. έτσι, δεν τόλμησε. Έτσι, Δεν κανένα. Ο Γιώργο Παπανδρέου μέσα σε ένα μισό χρόνο έκανε και τον Καλλικράτη. Έκανε τη διάβια, έκανε τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματο. Μην το ξεπερνάμε αυτό έτσι. Έκανε την άρση του τραπεζικού απορρίτου. Ε, αν θέλετε την ανοιχτή διακυβέρνηση, τη γενικότερη, το, το open το, το, γνωστό σε όλου. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, πού την αφήνουμε. Τι κέρδο είχε η χώρα από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Και μπορώ να σα πω πάρα, πολύ, και πάρα πολλά άλλα άκανο, πράγματα. Το να σα πω και κάτι τελευταίο, ναι. γιατί το χειρίζομαι ναι. τα τελευταία χρόνια. Αναπτυξιακό νόμο. Αναπτυξιακό νόμο από τον ε, Μάιο του 2014 δεν έχουμε στη χώρα. Μιλάμε για ανάπτυξη. Αλήθεια, είναι. Ο κύριο ε, Πρωθυπουργό, ο κύριο Σαμαρά, μέχρι χθε μιλούσε για ανάπτυξη. Από τον Μάιο του 2014 δεν έχουμε αναπτυξιακό νόμο στη χώρα. Άρα, πώ θα πάμε σε ανάπτυξη. Και αφού τα έκανε όλα αυτά. Άρα όλα αυτά λοιπόν, συνοψίζοντα yeah. κύριε Κοκκόλη, σα λέω ότι έγιναν μέσα σε ένα μισό χρόνο δύο. Αυτό το πρόγραμμα εμεί λοιπόν θεωρούμε ότι στο κίνημα ε, του Γιώργου του Παπανδρέου θα πρέπει να συνεχίσουμε ω προ το μεταρρυθμιστικό κομμάτι για να μπορέσει η χώρα να δει μια άλλη μέρα. Γιατί έφυγε τότε ο Γιώργο Παπανδρέου, ή θεωρείτε κι εσεί ότι τον έριξαν. Νομίζω ότι μάλλον θα καταγραφεί αργότερα στα ιστορικά δεδομένα της χώρας το πώς έφυγε, αλλά Ξέρετε κάτι, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η προχθεσινή συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όχι, στο ΑΠΕ. Στο όπου εκεί έδωσε όλε αυτέ τι απαντήσει, τι οποίε όμω δεν τις είδα να παίζουν πουθενά. Μίλησε και για ανατροπή. Σε εισαγωγικά τη λέξη για να μην είμαι, αν θέλετε, και εριστικό ε, και είπε και τα πράγματα τέλο πάντων με το όνομά του. Δηλαδή, χαρακτηριστικά, ας πούμε, εμένα μου έμεινε ότι στην συνάντηση στι Κάνες γιατί ξέρετε, κάποιοι αποκαλύφθηκαν στι Κάνε, κάποιοι αποκαλύφθηκαν στο Λονδίνο. Για να μην ξεχνάμε ναι, και το. λέτε δεδομένα. για τον κύριο Βενιτζέλο. Ε, εγώ λέω συγκεκριμένα πράγματα. Είπα κάποιοι στι Κάνε, κάποιοι στο Λονδίνο. Δεν ναι, λέω τίποτα άλλο. Ή στο αεροπλάνο. Ε, άρα λοιπόν, ε, εκ των πραγμάτων, όταν έχει πρωθυπουργού απέναντί σου οι οποίοι σου λένε ότι πρέπει να αποφασίσεις τώρα και εάν τέλος πάντων και συμβεί το απευκταίο για την χώρα δηλαδή να χρεοκοπήσει η Ελλάδα δεν τρέχει και τίποτα ρε παιδί μου δεν θα προβληματιστεί ιδιαίτερα η Ευρωζώνη τότε να δω ποιοι μπορούν να πάρουν αποφάσεις και σε τι χρόνο μπορούν να, του τους πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Άρα λοιπόν ε, ήταν πολλά τα στοιχεία όπου ανέτρε, ανέτρεψαν τον Γιώργο τον Παπανδρέου και αν θέλετε ήταν και πολλά τα συμφέροντα επειδή είμαι και σε μέσο μαζικής ενημέρωσης βεβαίως δεν αφορά εσάς σε καμία περίπτωση αλλά και οι καταγγελίες του για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλα τα μίντια γενικότερα και καταλαβαίνετε όλοι σας ότι μιλάω για τα κεντρικά μίντια και δεν μιλάω ναι. για τα περιφερειακά ε, είναι ένα πρόβλημα. Όπως επίσης και ο τραπέζικό χώρο ήταν ένα δεύτερο πρόβλημα. Ε, όπως επίσης και οι χρηματοδοτήσεις και οι πιστώσεις τέλος πάντων, που ζητήθηκαν από κάποιους και η άρνησή του ήταν ένα τρίτο πρόβλημα. Υπήρχε Όλα αυτά όμως. λοιπόν συνετέλεσαν ναι. στην, ε, στην ε, αν θέλετε κατάρρευση της κυβέρνησης εκείνης της εποχής. Από εκεί και πέρα τώρα ε, νομίζω ότι και προχθέ στην ιδρυτική διακήρυξη του κινήματο ο Γιώργο Παπανδρέου αναφέρθηκε σε αυτά τα ζητήματα ε, σε κεντρικό επίπεδο αλλά και στη συνέχεια θα έχει δώσει κάποιες απαντήσεις ήδη, έχει και το χρόνο της επόμενης εβδομάδας, ουσιαστικά του επόμενου δεκαημέρου μέχρι τις εκλογές, να μιλήσει και ο ίδιος αλλά και εμείς με τον κόσμο για τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει αλλά και για την ανάγκη της επόμενης εποχής εγώ ίσω ε, ίσως να σας έχω κουράσει μέχρι στιγμής και να σας Όχι, γιατί προστεύω. το έχω πει τρεις τεσσερι φορές ναι. αλλά αυτό που πρέπει να δούμε είναι η επόμενη μέρα δεν έχει νόημα να καθόμαστε στον καναπέ όπω οι επαναστάτε του καναπέ, έτσι θυμίζω για την ιστορία τη λέξη, ε, και να λέμε ότι δεν πρέπει να αντιδράσουμε ή δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Εγώ, κύριε Κογκόλη, ε, θα μπορούσα να μείνω στην ασφάλεια τη περιφέρεια με την έννοια πια ότι έχω μια θητεία την αρχή μπροστά μου για, τα, για, κάποια επόμενα χρόνια. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, ε, η επιλογή μου να παρετηθώ από αντιπεριφερειάρχη και να καταθέσω υποψηφιότητα ε, με το κίνημα του Γιώργου του Παπαδρέου, καταλαβαίνετε ότι προφανώ έχει τα ρίσκα του. Όμως έχει Πολύ μεγαλύτερη δυνα... δύναμη για μένα η προσπάθεια τη επόμενη μέρα για τα παιδιά μα και για του νέου μα. Θα μπορούσατε να μην είχατε παρετηθεί για να είστε υποψήφιο. Κύριε Κογκόλια, εγώ έχω. Είναι ε... μεγάλο πράγμα ε... να παρετήσετε ε... από το σίγουρο για ε... να πηγαίνετε σε κάτι μη σίγουρο. Ξέρετε κάτι. Η... η σχέση που έχω δημιουργήσει με την κοινωνία, σας είπα, είναι σχέση εμπιστοσύνη και προσωπική σχέση. Ε, δεν θα μπορούσα και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση ξαφνικά να εμφανίσω ένα Γιώργο Αγγελόπουλο εντελώ διαφορετικό. Είμαι αυτό που είμαι, να κριθώ για αυτό που είμαι, να κρυθώ για τι προσπάθειε που έχω κάνει, για, την... για ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμή. Αυτό ζητώ και τίποτα παραπάνω. Δεν θέλω να είμαι κάτι διαφορετικό, σα το λέω πολύ ειλικρινά. Κάνοντα μία μήνυα ανασκόπηση των παλιότερων ταραγμένων χρόνων επικυβερνήσεω Γιώργου Παπαδρέου, υπήρχε άλλο δρόμο εκτό από το μνημόνιο. Τελικά, ή το μνημόνιο έφερε την κρίση, ή η κρίση έφερε το μνημόνιο και η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, όπω ισχυρίζεται ο Γιώργο Παπαδρέου. Συγγνώμη, αλλά την κρίση την έφερε την περίοδο 2004-2009. Πριν δεν, το 2004. Δεν, δεν νομίζω. Αν θέλετε, εν μέρει, αν θέλετε και πριν. Ναι. Εγώ δεν είμαι από αυτού που, ξέρετε, βλέπω μια συγκεκριμένη περί, περίοδο η οποία, αν θέλετε, είχε παρουσία συγκεκριμένος πολιτικός χώρος. Σε ένα βαθμό, αν θέλετε, και πριν. Ναι. Δεν έχω κανένα λόγο να μην το δεχτώ γιατί είχαμε Ολυμπιακού Αγώνε είχαμε άλλα προβλήματα τότε. Όμω η περίοδο 2004-2009 δημιούργησε ένα έλλειμμα στη χώρα το οποίο βεβαίω και δεν ήταν δυνατόν να διαχειριστεί κανένα. Από εκεί και πέρα τώρα η είσοδό μα στην κρίση. Ξέρετε κάτι. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπο στον κόσμο ο οποίο έτσι πολύ ευχάριστα μπορεί να θέλει να έρθει ένα μνημόνιο στη χώρα του ή να το εφαρμόσει με προσωπική του απόφαση και προσωπικό του κόστο. Σωστά. Προφανώ υπήρχαν κάποιοι λόγοι. Οι οποίοι έχουν ακουστεί, δεν ξέρω αν είναι τη παρούση, να σα πω ε, κάποια πράγματα σε αυτό. Εάν χρειαστεί ε, στη συνέχεια, ευχαρίστω. Όμω, το ζητούμενο ποιο είναι. Μπήκαμε στο μνημόνιο με κάποια δεδομένα. Μπήκαμε με. με ε, στήριξη οικονομική σε μηχανισμό στήριξη, παρακαλώ, και όχι μόνο μνημόνιο, για να ξέρουμε τι λέμε. Ήταν η πρώτη φορά που Ευρωπαίος ηγέτης, ο Ευρωπαίο ηγέτη, ο Γιώργο Παπανδρέου, πήγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μίλησε για δημιουργία μηχανισμού στήριξη, γιατί έρχεται κρίση στην Ευρώπη. Δεν το είπε κανένα άλλο. Γιατί έγινε ο μηχανισμό στήριξη, α πούμε, και, στήριξε, και η Ευρωπαϊκή Επιτρο... ε, ε, Ένωση στήριζε τι χώρε οι οποίε είχαν πρόβλημα. Και η πρώτη χώρα που στηρίχθηκε πέρα από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο δεν ήταν και η Ελλάδα και από το μηχανισμό στήριξη. Αυτό το διαγράφουμε, το ξεπερνάμε. Γιατί δεν είχε γίνει στο παρελθόν, δεν είχαν μπει στο, ε, στο προηγούμενο διάστημα από το 2011, πιο πριν δεν είχαν μπει χώρε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είχαν μπει. Άρα λοιπόν είναι μια ανάγκη. Ήταν μια ανάγκη, ήταν μια υποχρέωση, αν θέλετε. Όχι υποχρέωση, μια αναγκαία κίνηση. Ε, για να είμαι πιο συγκεκριμένο. Και να σα πάω και λίγο αργότερα. Στην επόμενη περίοδο, μετά από το 2011, κάποιε χώρε δεν προσπάθησαν να μην μπουν στο μνημόνιο και να βρουν άλλου τρόπου. Προσπάθησαν. Το ξεχάσαμε. Τι έκαναν την επόμενη. Δηλαδή, τη μία μέρα είπαν όχι, εμεί δεν μπαίνουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αρνούμαστε. Αλλά την επόμενη μέρα ακριβώ είπαν ότι κάναμε λάθο την προηγούμενη μέρα και τελικά θα μπούμε. Άρα λοιπόν, ε, δεν θέλω να πω ότι ήταν μονόδρομο. Αλλά εκ των πραγμάτων θέλω να πω ότι ήταν ε, μια, υπο... ε, ανάγκη της εποχής προκειμένου να μείνει η χώρα στην Ευρωζώνη, για να μην ξεχνάμε, έτσι, εγώ είμαι από αυτού που, που στηρίζουν και πιστεύω ότι πρέπει η χώρα μα να μείνει στην Ευρωζώνη. Αν κάποιοι θέλουν να είναι εκτό Ευρωζώνη, να το πούν. και να πει ο καθένα την αλήθεια, για να πει ξεκάθαρα τι θέλει. Για να κρυθούμε, αν θέλετε, και από την κοινωνία με βάση αυτά τα δεδομένα. Αν λοιπόν θέλαμε να μείνει η χώρα στην Ευρωζώνη και να δημιουργήσει μια επόμενη θετική μέρα, όπω είπαμε προηγουμένω, νομίζω ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή από την επιλογή τη εισαγωγή στο μηχανισμό στήριξη, ξαναλέω, και όχι μόνο σε μνημόνιο, δηλαδή μόνο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μια καινοτομία ακόμη του Παπανδρέου στι προηγούμενε που ανέφερα, δεν το, δεν το θυμήθηκα αυτό. Μου δώσατε την ευκαιρία όμω να το πω ότι δημιούργησε μηχανισμό στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο με δική του πρόταση. Ε, Για να μην ξεχνάμε, θες. κύριε Κογκόλια, αν θέλετε, ναι, ναι. Που ναι, 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 Για να μην ξεχνάμε, αν θέλετε, και τον τρόπο παρουσία του κάθε ηγέτη. Ποιο είναι τελικά Ευρωπαίο ηγέτη και ποιο είναι, αν θέλετε, ένα ε, επικεφαλή που μπορεί να ε, συντηρήσει μια χώρα μέσα από κάποια δεδομένα. Ε, Ακούγοντα χθε τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του κ. Τσίπρα, τον κ. Παπά, είπε ότι θα καταργήσει τον ένφια το 2015. Κατηγορούν τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ ότι το έχει κρυφή ατζέντα. Και ότι θα υπάρξει εσωτερικό δανεισμό από τι καταθέσει των Ελλήνων πολιτών. Ε, τι πιστεύετε, Ένα σχόλιο γι' αυτό θα ήθελα. Εγώ σέβομαι απόλυτα τη λαϊκή βούληση. Πάντα το έκανα στη ζωή μου. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε εκλογική διαδικασία. Ό,τι αποφασίσει ο λαό. Αλλά ξέρετε από τι κρίνεται ο καθένα μα. Από τα αποτελέσματα κρίνεται. Όχι από τι προθέσει. Ούτε από τη διάθεση. Και βέβαια ε, η κατάργηση του έμφυα θα πρέπει να γίνει από κυβέρνηση. Ναι. Θα περιμένουμε λοιπόν 25 Ιανουαρίου να δούμε ποια κυβέρνηση θα έχει χώρα και να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα και τότε νομίζω ότι μπορεί να κρίνει ο καθένας και την προηγούμενη αλλά και την επόμενη μέρα. Ε, κρατάω τις φράσεις σας ότι οι νέοι πρέπει να αυτοοργανωθούν ναι, στην βεβαίως. Λουσία, ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει πολλά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ήρθε το πλήρωμα πλέον του χρόνου, ώστε εάν σας επιλέξουν να είστε στο επόμενο κοινοβούλιο, στην επόμενη βουλή. Κλείνοντα, έχουμε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό. Θα ήθελα με δύο φράσει να συνοψίσετε στο γιατί οι αρχή να επιλέξουν το κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου. Για όλα αυτά που ακούστηκαν σε αυτό το χρόνο που διαθέσαμε σε αυτή την εκπομπή, γιατί είναι ένα πολιτικό, ένα Ευρωπαίο ηγέτη, ξαναλέω, ο οποίο έχει δώσει δείγματα γραφή. Έξω και πέρα από τα όποια λάθη έχει κάνει, έτσι για να είμαστε και ειλικρινοί σας. Με προφανώς γίνονται και λάθη και ξέρετε κάτι κύριε Κογκόλη, λάθη δεν κάνει αυτό που δεν κάνει καμία κίνηση. Ο δουλεύει κάνει λάθη. Και εγώ έχω κάνει προσωπικά αρκετά λάθη στη ζωή μου γιατί προσπάθησα να έχω αν θέλετε μια δική μου πορεία. Και ε, ε, ξέρετε κάτι, οποιοδήποτε έχει ευθύνη, ε, καρέκλασε εισαγωγικά τη λέξη, θα πρέπει να πάρει και αποφάσεις. Γι' αυτό είπα και προηγουμένω ότι ο καθένα μα κρίνεται από το αποτέλεσμα, όχι από την πρόθεση. Άρα λοιπόν προφανώ πρέπει να στηρίξουμε του νέου ανθρώπου. Προφανώ όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή για τον, αν θέλετε, το χάσιμο των νέων από την χώρα, είναι ένα πρόβλημα. Αλλά πριν κάνουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει εκ των πραγμάτων να διαμορφώσουμε μια άλλη πολιτική για τη χώρα, η οποία θα έχει παραγωγική ανασυγκρότηση υποχρεωτικά. Θα πρέπει να έχει κατεύθυνση προ τον πρωτογεν... τρίτο γεννή τομέα, δηλαδή έρευνα, καινοτομία και οποιαδήποτε άλλη, αν θέλετε, κατεύθυνση προ τα εκεί. Και βεβαίω θα πρέπει να είμαστε πολύ κοντά και σε συχνή επαφή με, την... με τον κόσμο για να μπορούμε να ακούμε και αυτά που λένε, όχι μόνο αυτά που λέμε εμεί να ακούμε. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε για ακόμη μία φορά προσωπική επιτυχία. Καλή ε, δύναμη στον υπόλοιπο προεκλογικό αγώνα σα. Κάτι λιγότερε από 10 μέρε έμεινε.